Για πλήρη εγκατάλειψη της Κρήτης από την κυβέρνηση σε επίπεδο έργων τα τελευταία 2,5 χρόνια, έκανε λόγο από το Ηράκλειο τομεάρχης προστασίας του πολίτη Χρήστος Πύρτζης, που μαζί με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Γιάννη Ραγκούση βρίσκονται στο Ηράκλειο εν ώψη της επίσκεψης αύριο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ενδεικτικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης τιμά την παράδοση της παράταξής του να συνεχίσει να έχει την Κρήτη εγκαταλειμμένη και να μην προχωράει αυτά που είχαν δρομολογηθεί να προχωρήσουν. Ο κύριος Πύρτζης, αναφερόμενος σε έργα όπως το ΒΟΑΚ, το δρόμο για τη Μεσαρά, τον Αποσελέμη ή και τη γέφυρα στο Χαμέζι, εξήγησε ότι η χρόνια υλοποίησης έργων από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ συγκεκριμένη και πως ακόμη και έργα που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχουν κολλήσει. Ενώ έκανε αναφορά και στο αεροδρόμιο Καστελίου. Έπρεπε 2,5 χρόνια να έχει ξεκινήσει το έργο. Έγιναν 7 Ιουλίου εκλογές με μια υπουργική απόφαση. Θα μπορούσε να ξεκινήσει την άλλη μέρα. Είχε περάσει από τη Βουλή, υπήρχε σύμβαση, υπήρχαν τα πάντα. Λοιπόν, δεν έχουν 2,5 χρόνια κάνει ούτε τις μελέτες, τις χωροταξικές εντός του αεροδρομίου, ούτε τις αρχιτεκτονικές, που είχαμε προβλέψει να υπάρχει ειδική αρχιτεκτονική επιτροπή, ώστε τα κτίρια του αεροδρομίου να μην είναι σαν την Αθήνα, να είναι συμβατά με την αρχιτεκτονική της Κρήτης. Δεν έχουν κάνει αυτά για να προχωρήσουν στατική μελέτη και να προβλέψουν ακριβώς τι στατική λύση θα έχουμε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικά έχουν ένα πρόβλημα οι άνθρωποι με τα έργα. Θέλουν μόνο να τα εξαγγέλουν. Δεν θέλουν να τα τελειώνουν. Για μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με ευθύνη του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος πρόσθεσε ότι στο τέλος της, όποτε αυτό έρθει, θα σημάνει την αντικατάσταση αυτής της κυβέρνησης από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Πρωθυπουργό τον Αλεξή Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι προφανές ότι επειδή καταραίει στις δημοσκοπήσεις η κυβέρνησή του, προσπαθεί να πάει προς τα πίσω τις εκλογές, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό θα το καταφέρει, διότι οι εξελίξεις σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο οικονομίας, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, είναι ραγδαίες σε βάρος των πολιτών. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ ακριβώς για να δώσουμε το σήμα ότι για μας ξεκινάει μια πολύ σημαντική περίοδος, όχι μόνο εν ώψη του συνεδρίου μας, όχι εν ώψη των εκλογών, αλλά εν ώψη και μιας νέας αρχής που πρέπει να γίνει στη χώρα με το σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης μετά τις εκλογές με απλή αναλογική. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, που θα επισκεφθεί αύριο το Ηράκλειο, επί της ουσίας κλείνει από την Κρήτη τις προσυνεδριακές δράσεις. Όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα φτάσει στις 11 το πρωί και μετά από περίπατο στην πόλη θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών με φόντο τα θέματα ακρίβειας. Αμέσως μετά θα επισκεφθεί τον προφήτη Λία, όπου θα συναντήσει κτηνοτρόφους και παραγωγούς, ενώ το απόγευμα θα βρεθεί στο Αρκαλοχώρι για να δει για μία ακόμη φορά την κατάσταση που επικρατεί μετά το σεισμό του Σεπτέμβρη. Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με στελέχη του εργατικού κέντρου αλλά και εργαζόμενους στο χώρο του τουρισμού εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περίοδου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.